Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως απάντηση και ερώτηση στον κύριο Μάτζο περισσότερο, για να δω αν το έχω καταλάβει καλά. Διότι εγώ αυτό το οποίο έχω αντιληφθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή βιώσαμε την έκτη κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ. Μας είπατε δηλαδή ότι εφόσον αυτή η Βουλή θα είναι προτείνουσα, θα καταψηφίσετε την αλλαγή του άρθρου 16, επειδή δεν μας εμπιστεύεστε. Καταρχήν σας ευχαριστούμε που εξ αρχής λέτε ότι θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές. Γιατί αυτό ουσιαστικά λέτε, γιατί στην επόμενη Βουλή επικυρώνουν τη διατύπωση εφόσον υπερψηφίσετε σε αυτήν. Κατά δεύτερον, λέτε ότι δεν θα ψηφίσετε την αλλαγή του άρθρου σήμερα. Αυτό οφείλω να πω, με δεδομένη τη θετική σας στάση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως λέγατε πριν, επικυρώνει το γιατί, εφόσον υπήρχε ο ζωτικός συνταγματικός χώρος για να μπορέσουμε να κινηθούμε για την αναγνώριση εγκατάστασης παραρτημάτων, το πράξαμε. Διότι η Ελλάδα δεν είχε άλλο το περιθώριο να περιμένει το πότε θα μπορούσατε εν τέλει, διαμορφώνοντας την εσωτερική σας ισορροπία, να συμφωνήσετε. Και για να σας απαντήσω και εγώ, κύριε Μάτζο, για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Να πω ότι η γνωμοδότηση Βενιζέλου Σκουρή, η γνωμοδότηση Αλιβιζάτου και η γνωμοδότηση Μανιτάκη προέβλεπαν και τη δυνατότητα εγκατάστασης και κερδοσκοπικών παραρτημάτων. Εμείς όμως εδώ φέραμε ένα νόμο ο οποίος μιλάει για μη κερδοσκοπικές δομές. Δεν υπάρχει η λέξη «θα» στην πολιτική που επιλέξαμε, υπάρχει η λέξη «να», «ιδού» λοιπόν. Στο Σύνταγμα, από ό,τι φαίνεται, επιλέξατε να το συζητήσουμε το σωτήριο έτος 2027. Οπότε θα τα πούμε τότε. Όπως λέει και η διαφήμιση που ακούγαμε μικρή, στο Βιλαμπάχο ακόμα τρίβουν. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πιερακάκη. Έχει ζήτησει το λόγο για να καταθέσει κάποιες νομοτεχνικές μελέτες.